δύο με τρία αγόρια στη γέννηση έχουν κρυψορχία. Ο ένας ή και οι δύο όρχεις δεν έχουν σταθεροποιηθεί εντός του οσχαίου, δηλαδή μέσα στο σακούλι στο οποίο πρέπει να ζουν. Το 60% από αυτά τα παιδιά γίνεται καλά από μόνο του, δηλαδή οι όρχεις μπορούν να τελειώνουν τη μετανάστευσή τους μέχρι και τον ένατο μήνα της ζωής. Έτσι, μόνο ένα αγόρι στα 100 έχει κρυψορχία στην ηλικία των 9 μηνών και το αργότερο μέχρι την ηλικία του 1 έτους θα πρέπει να προταθεί μια χειρουργική επέμβαση καθήλωσης στο σακούλι, στο όσχιο, η οποία έχει απλοποιηθεί εξαιρετικά σήμερα. Δεν απαιτεί νοσηλεία και σε έντυρα χέρια έχει ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν το 100% εκτός από μερικές σπάνιες περιπτώσεις υψηλών ενδοκυλιακών κρυψορχιών όπου πρέπει να γίνει λαπαροσκόπηση. Οι όρχες ζουν έξω από το σώμα μας για να ζουν στους 34 βαθμούς Κελσίου. Όταν ζουν ψηλά ή στη βουβονική χώρα ή ακόμα χειρότερα μέσα στην κοιλιά, ζουν σε 34 βαθμούς Κελσίου και υπερθερμαίνονται. Η χρόνια υπερθέρμανσή τους προκαλεί προβλήματα στην ανάπτυξή τους, προοδευτική ατροφία με αποτέλεσμα το μεθαυριανό σπέρμα να είναι αλλοιωμένο και να έχουμε υπογονιμότητα. Επίσης, η χρόνια υπερθέρμανση αυξάνει τα ποσοστά καρκινογέννησης των όρχεων. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στους ανασπόμενους όρχες, όπου πρέπει να εκτιμηθεί από τον γιατρό εάν ο όρχης ζει τις περισσότερες ώρες της ημέρας υψηλά, στην κοιλιά και υπερθερμαίνεται, οπότε κινδυνεύει, ή εάν περνά τις περισσότερες ώρες της ημέρας χαμηλά στο όσχιο, οπότε μπορούμε να προτείνουμε την περαιτέρω αναμονή και παρακολούθηση.